καθώς το νερό, είπα τη λέξη ζωή, καθώς το νερό είναι ζωτικός πόρος, δεν είναι αδόκιμο να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη λέξη, να πει δηλαδή ότι σου σημαδεύει τη ζωή η ενασχόλησή σου με αυτό το αντικείμενο. Δεν είναι δηλαδή μια στεγνή επαγγελματική επιστημονική επιλογή, είναι μια επιλογή που σημαίνει για σένα κάτι περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο θέλεις τον συνομιλητή σου να τον βάλεις μέσα στον προβληματισμό σου, να έχει υπόψη του τι σκέφτεσαι και γιατί πορεύεσαι με τον τρόπο που πορεύεσαι μέσα σε αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα δηλαδή να είναι μια παρουσίαση τεχνική, ορίστε, μελετήσαμε ένα θέμα, έτσι το εξετάσαμε, αυτά κάναμε, φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα, αν όλα πάνε καλά, το νησί μετά από μερικά χρόνια θα έχει μια, δυο, τρεις, μακάρι να έχει και 7, τουλάχιστον 3 ορεινούς ταμιευτήρες, οι οποίοι, κατά την προσωπική μου γνώμη και βέβαια κατά τη γνώμη και πολλών άλλων ανθρώπων, θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον τόπο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και οι παράπλευρες διαδικασίες, είναι το ότι αυτό είναι και λίγος πολύ ένα πείραμα, είναι και λίγος πολύ ένα πείραμα, καθώς συγκρούεται με νοοτροπίες, με πεπιθήσεις επιστημονικές, πεπιθήσεις ορισμένες φορές ή και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι καμιά φορά και συμφέροντα τα οποία διαμορφώνονται, όμως και αυτά καταλήγουν σε ενδραίες επιστημονικές ή τεχνικές πεπιθήσεις. Και όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, έχεις αυτή την επιλογή, την άλλη επιλογή, την άλλη επιλογή. Μερικές από αυτές τις επιλογές δεν είναι ότι την χάνουν της δικής σου επιφύλαξης ή ακόμα και απόρριψης ως προς το τεχνικό του σκέλος. Η δική σου λύση είναι τεχνικά και μόνο τεχνικά καλύτερη, που δεν ξέρω και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, αλλά είναι αυτή την οποία εσύ με περισσότερη έτσι πεποίθηση υποστηρίζεις, γιατί είναι κατά τη γνώμη σου και κοινωνικά ορθότερη, και οικονομικά ορθότερη και πολιτισμικά ορθότερη και από άποψη αυτό που λέμε κάποιες γενικότερες αξίες που ο καθένας βάζει ή δεν βάζει στη ζωή του. Έχει ο καθένας μας ένα αξιακό σύστημα, όποιο και αν είναι αυτό, καλό, κακό, δεν είναι αυτό το οποίο συζητιέται, αλλά ωστόσο υπάρχει ένα αξιακό σύστημα μέσα στο οποίο εσύ, εγώ τουλάχιστον, επέλεξα να εγγράφω και τις όποιες δραστηριότητες μου, μέσα στις οποίες είναι και αυτές οι επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες. Πάμε λοιπόν στο θέμα του νερού. Γνωρίζω ότι εδώ δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από εκεί που μας παραλαμβάνει ένα ντοκιμαντέρ για το νερό στην τηλεόραση, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό να τα παρακολουθούμε αυτά τα ντοκιμαντέρ. Μερικά είναι εξαιρετικά και εγώ μαθαίνω, παρά τις όποιες γνώσεις έχω μέχρι τώρα, μαθαίνω πολλά πράγματα πολλές φορές. Άλλωστε η γνώση έτσι όπως είναι, όπως διαχέεται σήμερα στον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να τα παρακολουθήσεις όλα και δεν είναι δυνατόν να τα δεις και ζωντανά όλα. Ένα ντοκιμαντέρ μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα. Η παρουσία σου σε ένα συνέδριο, επίσης τα ακούσματα εκεί μπορεί να σε κάνουν να ανοίξει το μυαλό σου ξαφνικά και να δεις κάτι να σου έρθει, δηλαδή μια, να στο πω και έκλαμψη. Εσείς όμως εδώ δεν είσαστε στην φάση της αλφαβήτας αυτών των εκπαιδευτικών εκπομπών, όταν γίνονται με αυτό το σκοπό, και πολλές φορές με αυτό το σκοπό γίνονται, ή κάποιων συζητήσεων, συμμετοχή σας σε κάποια συνέδρια, σε κάποιες εκδηλώσεις, όπου το θέμα μπορεί να είναι τα νερά, και όπου εκεί ξεκινάμε από το να λέμε το νερό είναι έτσι, το νερό είναι αλλιώς, και να λέμε αυτό που θα έλεγα την αλφαβήτα. Η αλφαβήτα είναι θεμελιώδης βέβαια, ιδίως αν μιλάμε για παιδιά σχολικής ηλικίας, και ιδίως αν μιλάμε για μικρά παιδιά. Το έφερε η τύχη, εγώ δεν θυμάμαι, αλλά στη δική μου ζωή να άκουσα το ταξίδι του νερού. Δεν ξέρω αν το έχετε, ορισμένοι από εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει. Είναι μια ωραία μουσική, η οποία
στην ουσία δίνει μια παρουσίαση του ταξιδιού του νερού. Αυτό είναι πολύ καλό για ένα παιδί να τα ακούσει. Αυτό δεν το κατάλαβα εγώ τώρα που σας μιλάω, ένας από τους πρώτους ή επειδή ασχολήθηκα με το νερό, το έχουν καταλάβει άλλοι πολύ πριν από μένα και πέρα από κάποιες αναφορές πολύ σύντομες που θα κάνω στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με το πού είναι το νερό που βρίσκεται, πού χτίστηκαν οι πρώτοι πολιτισμοί, γιατί χτίστηκαν όπου υπάρχει νερό, τίποτα δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Είναι και το ότι σε ορισμένες χώρες όπου οι άνθρωποι κατάλαβαν την σημασία του και ορισμένοι άνθρωποι από αυτούς που ζουν εκεί θεώρησαν ότι θα έπρεπε να το αναδείξουν αυτό το θέμα, το θέμα αυτό έχει αποκτήσει μια κεντρική σημασία στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς είσαστε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και θα έλεγα ότι μια και πέρασα από την... έκανα τις σπουδές μου, τις, μετά το Πολυτεχνείο δηλαδή, ό,τι έκανα σαν μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό κτλ. Τα έκανα στη Γαλλία. Η Γαλλία τυχαίνει να είναι μια χώρα η οποία θεραπεύει τις επιστήμες του νερού με έναν καλό τρόπο. Έχει και συμφέρον γι' αυτό. Είναι μια χώρα η οποία εξάγει τεχνολογία νερού, είναι πολύ δυνατή, ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες, θα έλεγε κανείς, στην παγκόσμια αγορά νερού, γιατί υπάρχει μια παγκόσμια αγορά νερού, ανεξάρτητα αν όλοι εμείς θα συμφωνήσουμε, γιατί έτσι πρέπει, θα ήταν λάθος να το δούμε αλλιώς, ότι το νερό, ναι μεν, βρίσκεται μέσα σε αυτή την παγκόσμια αγορά, το νερό ως ένα, θα ήταν πολύ περιορισμένος όρος από μόνο υλικό αντικείμενο, ή αν το πω προϊόν, όμως το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Το νερό δηλαδή δεν υπάρχει για να εμπορευματοποιηθεί. Εκείνο το οποίο και τουλάχιστον στα λόγια οι περισσότεροι το λένε, καλυμμένα ή όχι καλυμμένα, πολλές φορές βέβαια δεν το τηρούν χώρες, κυβερνήσεις, γιατί και οι διεθνείς συμβάσεις πάντα το βάζουν στην κορονίδα, πάνω-πάνω, αλλά δεν σημαίνει ότι τηρείται και αυτό. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, είναι για όλους τους ανθρώπους, όμως έχει και αυτό μια τιμή, καθώς δεν πας να σκύψεις το ποτάμι και να πάρεις από εκεί να πιεις νερό, δεν πας σε μια λίμνη, σε ένα τέλμα, να πάρεις από εκεί νερό να το πιεις, αλλά το νερό αυτό θα έρθει στο σπίτι σου, αυτό πρέπει να έρθει καθαρισμένο, το σπίτι σου μπορεί να είναι ψηλά και το νερό να είναι χαμηλά, θα πρέπει να μεσολαβήσουν αντιοστάσια, θα πρέπει να ξοδευτεί ενέργεια. Αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι δραστηριότητες έχουν ένα κάποιο κόστος και θα έπρεπε το νερό ερχόμενο σε σένα να ανταποκρίνεται σε αυτό το κόστος. Πόσο κόστησαν αυτές οι υπηρεσίες. Το αν σε μια κοινωνία δικαίου θα έπρεπε να το επομισθούν όλοι με τον ίδιο τρόπο ή να υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία να αντιστοιχεί περισσότερο στις περιδικαίου αντιλήψεις αυτής της κοινωνίας και στο περιδικαίου σύστημα λειτουργίας αυτής της κοινωνίας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι το νερό τουλάχιστον μέχρι μια ορισμένη ποσότητα εύλογη θα έπρεπε να διατίθεται στους ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια να το χρησιμοποιούν με περισσή, θα έλεγε κανείς, φροντίδα, σοφροσύνη και αποφεύγοντας κάθε είδους σπατάλη, αλλά μια ποσότητα εύλογη για κάθε άνθρωπο του αναλογεί αν είναι δυνατόν και χωρίς να καλύπτει το κόστος, δηλαδή για να μπορέσει να ζήσει. Δηλαδή και ο άστεγος έχει δικαίωμα για νερό και ο φτωχός και ο μεσαίος και ο μικρομεσαίος που λέμε σε αυτή την κοινωνία και ο πλούσιος και ένας και ο άλλος. Από εκεί και πέρα αυτός ο οποίος θέλει να καταναλώσει περισσότερο, αυτός θα πληρώσει περισσότερο. Απ' την άλλη μεριά το νερό, άλλο είναι να το δούμε σαν τελικό καταναλωτικό προϊόν, σημαίνει ότι πήρα νερό για να το πιω ή το πιω να το καταναλώσω ή να ποτίσω τον καζόνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο κήπο μου, και άλλο είναι όταν το νερό αυτό ενσωματώνεται σε ένα προϊόν το οποίο έχει μια αξία που μερικές φορές είναι μια αξία πολύ σημαντική για την ζωή των ανθρώπων, για τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Ενσωματώνεται σε μια ντομάτα.
ενσωματώνεται στην, κατά την παρασκευή ενός παντελονιού. Ενσωματώνεται σε ένα ποτήρι κρασί που πίνουμε. Αυτό δηλαδή, το νερό ξοδεύεται για να παραχθεί αυτό το πράγμα. Καθώς, να πω και τα πολύ απλά, τα 97% του νερού που υπάρχει στον πλανήτη μας είναι αλμυρό νερό και η μεγάλη συζήτηση για τις αφαλατώσεις κάτι θα πω αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι άμεσα προσιτό, δεν μπορούμε να πιούμε νερό από τη θάλασσα και είναι πολύ συζητήσιμο στο αν θα πούμε ότι τέλος πάντων ρε παιδί μου, να το φτιάξουμε, να το αφαλατώσουμε, γιατί συζητάμε για αφαλατώσεις και θα έχουμε όλο αυτό το νερό του πλανήτη θα στη διάθεσή μας. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ποσοστό γύρω στο 2,6-2,7% από το υπόλοιπο 3%, το οποίο είναι παγετώνες, είναι δηλαδή τα παγόβουνα, είναι παγωμένα, παγωμένες ποσότητες νερού και μένει ένα 0,3% δηλαδή, στο οποίο μπορείς να πεις ότι αυτό είναι το νερό το διαθέσιμο. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ νερό, υδάτινες μάζες σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά αυτό το οποίο σου προσφέρεται για να το καταναλώσεις είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό το ίδιο, καθώς πολλά καλά γίνανε αυτές τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια, από τον καιρό που ο κόσμος έχτιζε, ξέρω εγώ, στον Νείλο, έχτιζε πόλεις στην περιοχή της Μεσοποταμίας, αυτές τις χιλιάδες χρόνια αναπτύχθηκε και ο βιομηχανικός πολιτισμός, ο οποίος χρειάζεται πολύ νερό για να αναπτυχθεί, ξοδεύει πολύ νερό, είναι ο τρόπος παραγωγής πλέον, ο οποίος είναι υδροβόρος, ο οποίος απ' την άλλη μεριά ρυπαίνει πάρα πολύ, δηλαδή και αυτό το 0,3% που έχουμε το βλέπουμε είτε στη μικρή κλίμακα εδώ, διότι αν έχεις ένα πηγάδι παρακάτω και κάτσεις ένα βόθρο παραπάνω μετά δεν μπορείς να πιείς, αν ο βόθρος αυτός δεν είναι στεγανός ή αν δεν γίνουν κάποια πράγματα σωστά και βέβαια αν βάλεις λιπάσματα και βάλεις και διάφορα παρασιτοκτόνα και μετά πας εκεί και αρδεύσεις, ποτίσεις, το νερό αυτό θα πάει στους υπόγειους ορίζοντες, κάνει ένα κύκλο το νερό δηλαδή δεν είναι, το πετάξαμε και τελείωσε, αυτό έχει την πέμπτους δρόμους του. Αυτό θα ρυπάνει τους υδροφορείς και μεγάλες ποσότητες νερού οι οποίες κατήστησαν μετά τις βροχές μπαίνουν μέσα και μπαίνουν στον υδροφόρο ορίζοντα, μπαίνουν αν είναι μέσα στα, σε αυτό το καρστικό σύστημα, αν είναι δηλαδή ασβεστόλιθοι, ας πούμε, θα μπουν μέσα εκεί, τα νερά θα φουλιάσουν, θα ρέουν υπογείως. Το νερό τελικά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ λίγο, το βάζουμε δίπλα και στις προβλέψεις για την πληθυσμιακή αύξηση, αυξάνει γρήγορα ο πληθυσμός του πλανήτη και αυξάνει ο πληθυσμός κυρίως σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα δεν απασχολούσαν τους σοφούς του πλανήτη ή τους σοφούς σε εισαγωγικά ή τους αυτούς που διοικούν τον πλανήτη, γιατί κατανάλωναν 5-10 λίτρα την ημέρα, αν τα κατανάλωναν και αυτά, πάρε την Αφρική, πάρε αυτές εδώ τις χώρες, γιατί πολύ δύσκολα φτάναν στο νερό, δύσκολα μπορούσαν να πάνε να πάρουν νερό να το χρησιμοποιήσουν, μπορούσαν να κάνουν και χιλιόμετρα να πάνε να βρουν ένα ρέμα να πάρουν νερό τις εποχές της ξηρασίας. Με αποτέλεσμα τότε η κατανάλωση του νερού να είναι μικρή, πίναν ό,τι νερό θέλεις, πέθαιναν από τις αρρώστιες του νερού ή πάθαιναν σοβαρές αρρώστιες. Αυτά συμβαίνανε, άλλαξε το μοντέλο, η διαβάθμιση είναι πολύ μεγάλη από χρήση σε χρήση. Εμείς εδώ στην Αθήνα μπορεί να θέλουμε 220 λίτρα ο καθένας από εμάς, τόσο ξοδεύει ο καθένας από εμάς, 220 λίτρα την ημέρα. Μας φαίνεται απίστευτο γιατί εγώ βάλα λίγο νεράκι εδώ πέρα, το πήρα 250 εκατοστά, ας πούμε, χιλιοστά, ας πούμε, του λίτρου. Αλλά τα 250 λίτρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Άμα σκεφτούμε όμως ότι πλένουμε ρούχα, δουλεύουν τα πλυντήρια, δουλεύουν τα πλυντήρια ρούχων, τα πιάτων, σουγκαρίζουμε, πλένουμε και τα αυτοκίνητα την Κυριακή, ας πούμε, δεχομένως που θέλουμε να το μοστράρουμε. Μερικές φορές το πλένουμε και με το λάστιχο, έτσι, βαρντάδικα. Είναι τα καζανάκια, είναι τούτο, είναι τα άλλο, όλα αυτά, άμα τα κάνεις αναγωγή, αν έχεις βάλει ένα μετρητή το πρωί και πας την άλλη μέρα το πρωί να μετρήσεις, θα δεις ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος με το στάνταρ ζωής που έχει, με το πώς αντιλαμβάνεται, το πώς ζει, πώς λειτουργεί, πώς συμπεριφέρεται, έχει καταναλώσει 250 λίτρα. Και για το μαγείρεμα βέβαια και γι' αυτό. Καθώς λοιπόν ανεβαίνουν αυτά τα μεγέθη,
Η πρώτη αντίδραση ενός πολιτισμού σαν και αυτόν στον οποίο ζούμε, που είναι ένας καταναλωτικός πολιτισμός, δηλαδή μας, ακόμα και αν δεν το είχαμε το κουσούρι, μας βοήθησαν να το αποκτήσουμε, να γίνουμε δυνατοί καταναλωτές. Η πρώτη μας αντίδραση είναι θέλω κι άλλο νερό. Γιατί και εμείς εδώ μπορεί να ξοδεύουμε 250 ή ο Γάλλος του Παρίσι να ξοδεύει 250 περίπου κι αυτός, αλλά στη Σκανδιναβία ξοδεύει 500 λίτρα την ημέρα. Σε ορισμένες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών ξοδεύει 600 λίτρα την ημέρα. Ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα, αν πάει σε ένα μικρό ξενοδοχείο βέβαια, μπορεί να τον ρεγουλάρουμε και λίγο, να ξοδέψει όχι 250, να ξοδέψει 350. Αυτά τα οποία ξοδεύει ο ίδιος, γιατί θα κάνει πολλά μπάνια, θα χρησιμοποιήσει πολλά, αλλά και η ξενοδοχειακή μονάδα, αν κάνει αναγωγή, θα δει ότι για τους συγκεκριμένους ανθρώπους που εξυπηρέτησε αυτή η μονάδα, τα 250 λίτρα ήταν 350 ή 400. Και σε ένα ξενοδοχείο της Δρόγου, από αυτά τα μεγάλα, θα είναι 600. Αυτά γίνονται την ίδια στιγμή, βέβαια, που στα νησιά μας λέμε δεν έχουμε νερό. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, και ας μην είναι νησιά, πάλι δεν έχουμε νερό. Και βέβαια να ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι πρικισμένη χώρα. Στην Ελλάδα δεν μας λείπουν οι βροχές. Στη δυτική πλευρά της Ελλάδας, εκεί που είναι τα νησιά μας, τα Ιόνια ή είναι οι δυτικές ακτές, εκεί έχουμε βροχόπτωση η οποία είναι πολύ μεγάλη. Είναι πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο της κεντρικής Ευρώπης, όπου βρέχει εκεί. Δηλαδή, εμείς καμιά φορά λέμε, εμείς είμαστε κάτω εδώ, δεν βρέχει. Όχι, βρέχει. Στην Αττική μπορεί να δίνει 500 χιλιοστά, αλλά στην Κέρκυρα μπορεί να δώσει 1.300-1.500 χιλιοστά. Συνεπώς, δεν έχουμε φτώχεια. Αυτό βέβαια το λύσαμε κιόλας πρακτικά. Είπαμε το νερό της Αττικής θα το φέρουμε από τον Μόρνο. Θα το φέρουμε από τον Εύβοινο. Δηλαδή, πήγαμε εκεί, βρήκαμε τα ποτάμια στην άλλη μεριά. Το βάλαμε σε μια διόρυγα, 250 χιλιόμετρα αγωγός και τα φέραμε στην Αθήνα να τα καταναλώσουμε. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, ωστόσο δεν είναι πάντοτε εφικτό. Το νερό δεν είναι ισοκατανεμημένο στον πλανήτη, υπάρχουν περιοχές που είναι πολύ αδικημένες, τις ξέρουμε από το χάρτη, θα σας τα πω εγώ αυτά, και υπάρχει και η ανισομέρεια στην κατανάλωση μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θα έλεγε κανείς ότι αν πάσχουμε σε κάτι, με βάση το μοντέλο ανάπτυξης που υιοθετήσαμε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή κάποτε, όπου η Ελλάδα ήταν μια αγροτική ή αγροτοβιομηχανική χώρα, καθόριζε την κατανάλωση του νερού, την καθόριζε η γεωργική παραγωγή. Διότι αυτή κατανάλωνε το πιο πολύ νερό και βέβαια πότε πότιζες, πότε χρειαζόταν περισσότερο νερό, τότε ας πούμε μπορεί να χρειαζόταν και μεγαλύτερη δραστηριότητα για να παράξεις νερό, να μπορέσεις να αρδεύσεις. Σήμερα η χώρα είναι βιομηχανική, αγροτική κατεφημισμών, γιατί αναστράφηκε το αγροτοβιομηχανική, έγινε βιομηχανοαγροτική. Στην πραγματικότητα είναι υπηρεσίες κατά κόρον και εν συνεχεία ο λίγων από βιομηχανική μεταποίηση εννοώ. Η βιομηχανία δεν ταυτίζεται με τη μεταποίηση, είναι ένα μέρος η μεταποίηση της βιομηχανίας και ο λίγων αγροτική. Φανταστείτε ότι σήμερα οι αριθμοί μας λένε ότι η Ελλάδα, η πρωτογενής παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας φτάνει στο 3%-3,5% περίπου το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος. Δηλαδή το μερίδιο το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος είναι πολύ μικρό. Η μεταποίηση είναι γύρω στο 8-8,5%. Όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, είμαστε κάπου ψηλότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι έχει η Γαλλία πια σήμερα, που είναι μια χώρα με μεγάλη αγροτική παραγωγή. Ή ξέρω εγώ η Γερμανία, η οποία δεν φημιζόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε λίγο παραπάνω. Όμως η μεταποίηση βρίσκεται πολύ χαμηλότερα και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, ας πούμε, να έχουμε γίνει μια χώρα υπηρεσιών. Τα στάνταρ της κατανάλωσης είναι περίπου ευρωπαϊκά στάνταρ κατανάλωσης. Αυτά είναι, σας περιέγραψα πριν από λίγο. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεταβολές οι αποχειακές σε εμάς, που σημαίνει ότι οι βροχές σταματάνε σχετικά νωρίς και παίρνουν μπρος σχετικά αργά, αυτός ο λόγος, σε συνδυασμό με το ότι τα πράγματα έρχονται ανάποδα, όταν εμείς δεν έχουμε νερό, θέλουμε πολύ περισσότερο νερό. Δηλαδή το καλοκαίρι οι δραστηριότητες απαιτούν πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση νερού, χρήση νερού, υπάρχει ισχυρή ζήτηση σε σχέση με το χειμώνα. Το καλοκαίρι όμως
επειδή έχουμε το κλίμα το οποίο γνωρίζουμε, δεν βρέχει, δεν έχουμε τη δυνατότητα εκείνη την ώρα να το έχουμε το νερό στη διάθεσή μας. Αυτά όλα καθορίζουν και τον τρόπο που σχεδιάζονται τα τεχνικά έργα σε αυτή τη χώρα. Ερχόμαστε τώρα στο σχεδιασμό των τεχνικών έργων. Εδώ θα πω λίγα και μετά θα περάσουμε σε αυτή την σύντομη παρουσίαση και από εκεί και πέρα θα ευχόμουν η συζήτηση ίδια να αναδείξει κάποια θέματα. Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων είναι μια πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό, αφορά και άλλες χώρες. Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων δεν γίνεται με κριτήρια ορθολογικά, τα οποία, όχι πως είμαι, έχω την ιδέα ότι θα κυριαρχήσει στον πλανήτη ο απόλυτος ορθολογισμός, ίσως και αν τον φοβάμαι κιόλας. Δηλαδή αυτή η τάση προς την ορθολογικότητα δεν είναι και το ζητούμενο όταν ξεφεύγει από κάποια όρια, αλλά παρόλα αυτά το πως αυτό που λέμε ορθολογικότητα, βλέποντάς το πολυδιάστατα και πολυεπίπεδα, γιατί όταν λέμε ορθολογικότητα πολλές φορές έχουμε πάει το μυαλό μας στην οικονομική ορθολογικότητα. Δεν είναι μόνο η οικονομική ορθολογικότητα, είναι πλανήτης αυτός, ο πλανήτης Γη που λέμε, είναι αυτά τα μεγέθη που σας περιέγραψα πριν, είναι οι δυνατότητές του, είναι το νερό ως πόρος ανανεώσιμος αλλά και ως μη ανανεώσιμος, δηλαδή τα νερά. Να σας πω ότι έχω ταξιδέψει πολλά μέρη του κόσμου, την έκανα τη δουλειά μου όχι μόνο στην Ελλάδα, την έκανα στην Αφρική, την έκανα στη Λατινική Αμερική, την έκανα στη Μέση Ανατολή, την έκανα σε χώρες ακόμα που αν ξέρανε τα διαθέσιμα τα δικά μας και τα προσβάσιμα κιόλας, τα άμεσα προσβάσιμα, οι άνθρωποι ας πούμε θα λέγανε αυτοί εκείνοι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Δούλεψα σε ένα πρόγραμμα 2 χρόνια στην έρημο Σαχάρα, ας πούμε, στην Παπουτανία, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί, ας πούμε, οι δυνατότητες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, να φτάσουν στο νερό, είναι πολύ μικρότερες από αυτές που έχουμε εμείς εδώ. Ή άλλες χώρες, όπως το Καμερούν, όπου θα έλεγες ότι υπάρχει νερό, αλλά υπάρχει νερό σε μία εποχή, εκεί δεν έχουν, δεν είναι Βιβάλντι, δεν είναι 4 εποχές, είναι 2 οι εποχές, η εποχή των βροχών και η εποχή της ξηρασίας. Η εποχή της ξηρασίας κρατάει 9-10 μήνες, η εποχή των βροχών κρατάει 2 μήνες. Στους 2 μήνες βλέπεις ένα πράσινο τόπο και αν πας στην εποχή της ξηρασίας, νομίζεις ότι είσαι περίπου στην έρημο Σαχάρα. Απλώς είναι λοφώδης η περιοχή. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλες οι αντιθέσεις και η ξεραίλα εκείνη σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν τα μεγάλα υδραυλικά έργα, δεν έγιναν ποτέ. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να ψάχνουν το νερό, να το ακολουθούν και αυτό το λίγο που υπάρχει. Να το προσπαθούν με το ζόρι να το βρουν. Μιλάω για περιοχές του Καμερούν, διότι αν πάμε προς τα κάτω, που έχει κάποια μεγάλα ποτάμια, επομένως στη μέση υπάρχει ένα Καμερούν που είναι το νερό εν αυθονία και ένα Καμερούν δεν είναι πολύ μακριά. Κάνεις 200 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα και πέφτεις, ας πούμε, σε μια περιοχή, δηλαδή και στο χάρτη. Αν είναι ένα χάρτη, θα δείτε μια πρασινίλα έντονη στις χώρες της κεντρικής Αφρικής και τις παράκτιες εκεί στο Κέρας που λέμε. Στο Κέρας, από την άλλη μεριά εκεί που κάνει τον μεγάλο κόλπο που είναι αυτές οι χώρες που λέμε Σιέρα Λεόνε, το Κονγκό, ξέρω εγώ, η Νιγηρία, το Καμερούν κτλ. Και μετά από εκεί και πάνω είναι η υποσαχάρια ζώνη, η Σαχάρα, εκεί είναι κρανίου τόπος. Παρόλα αυτά όμως, γιατί σας το ανέφερα αυτό, οι πόροι σε αυτές τις περιοχές τις καταπράσινες είναι άφθονοι, είναι και ανανεώσιμοι όλα καλά. Στις άλλες περιοχές πάλι υπάρχει νερό. Στη Λιβύη, όπου ήσουν πρωτοξεκίνησα τις πρώτες μου δουλειές πάνω στα νερά, το πρώτο που έμαθα όταν είδαμε τις πρώτες εκθέσεις και είδαμε τις πρώτες μελέτες είναι ότι και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, 10 φορές από την Ελλάδα είναι σε έκταση. Είναι σαν μια τεράστια αμμουδιά όπου πέφτει η βροχή και το νερό κάπου πάει. Ένα μέρος εξατμίζεται λόγω της θερμοκρασίας, ένα μέρος πάει προς τα κάτω. Κάτι δει, πού θα πάει αυτό, πάει στο κέντρο της γης. Δεν πάει στο κέντρο της γης, συναντάει κάποια πετρώματα τα οποία είναι. Όχι και πολύ διαπέρατα, στα 100 μέτρα βάθος, βέβαια αυτό διακυμαίνεται. Όσο πηγαίνουμε προς τη θάλασσα, αυτό το βάθος μειώνεται, προς τα μέσα είναι λίγο μεγαλύτερο το βάθος αυτό. Εκεί υπάρχει ένα πρώτο φίλτρο, το οποίο καθυστερεί την κατείσδυση του νερού και εκεί μαζευόταν νερό, οπότε αν έκανες ένα πηγάδι και το φτάνεις ας πούμε στα 100 μέτρα, στο τέλος θα έφτανες στον πάτο εκείνης της λεκάνης της πρώτης και θα είχες νερό. Τον καιρό που δεν ξοδεύανε πολύ νερό, κατέβαινες 30 μέτρα και έβρισκες νερό. Στις οάσεις μπορεί να το βρεις και επιφανειακά και να σκάει και το νερό, και αυτό και είναι αυτά που βλέπουμε στις ωραίες ταινίες. Όταν όμως αυτά αρχίσανε και τα τραβάγανε, γιατί καλά τα πετρέλαια,
και καλά τα λεφτά που βγάζει από πετρέλαια η Λιβύη, αλλά το πετρέλαιο είναι μια υδροβόρα βιομηχανία. Δεν είναι όλο αυτό το σύστημα δηλαδή παραγωγής πετρελαίων, είναι, θέλει νερό. Ξοδεύονταν το νερό, και αποτέλεσμα η Λιβύη πολύ γρήγορα να καταλάβει ότι εκεί έπιασε πάτο. Βέβαια οι γεωτρήσεις που είχαν γίνει δοκιμαστικές δείχνανε ότι άμα κατέβεις άλλα 900 μέτρα, πας δηλαδή στα 1000 μέτρα, εκεί υπάρχει πάλι ανισάρουσα διαπέρατος. Δηλαδή το νερό που έφευγε από την πρώτη, από το πρώτο κόσκινο, από το πρώτο φίλτρο, κατέβαινε και συναντούσε ένα δεύτερο φίλτρο. Αυτά όμως εκεί κάτω, επειδή ανανεωνόντουσαν με μία, για να το πόσα νερά θα περάσουν, πώς θα φτάσουν κάτω και με τι χρόνους μέσα από διάφορα πετρώματα, αυτό το από κάτω ανανεωνότανε με πολύ αργούς ρυθμούς. Εάν δεν του παίρνες 100 λίτρα, σήμερα η αναπλήρωσή του ήθελε περίπου 20-30 χρόνια ή 50 χρόνια, εξαρτάται για τις περιοχές. Αυτό σε ορισμένες περιοχές δεν ανανεωνότανε καθόλου. Το πήρες, τέλειωσε. Αυτό ισχύει βέβαια και σε ορισμένα πετρώματα, όσοι έχουν σχέση με τη γεωλογία, τα ξέρουν αυτά. Σε ορισμένα πετρώματα, το πήρες το νερό, δεν πάει άλλο. Δηλαδή το πότε θα πάει άλλο νερό μέσα από διάφορες διαδρομές, μέσα από κάποιες σχισμές, μέσα από διάφορα. Θα πάρει πολλά χρόνια. Αυτή είναι η μία ανανεώσιμη πόρη. Άμα αρχίσεις και παίρνεις και αυτούς, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά. Σήμερα το νερό, όλοι λέμε ότι είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Σήμερα όλοι λέμε ότι το νερό είναι αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει ακόμα και από τις άλλες πρώτες ύλες. Είναι βέβαιο ότι σε ορισμένες περιοχές το νερό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο και σε κρατικό και σε διακρατικό επίπεδο. Συνέβη στα χρόνια της επαγγελματικής επιστημονικής μου σταδιοδρομίας να περάσω από τέτοιες περιοχές. Να βρεθώ δηλαδή στην Δυτική Αφρική, όπου εκεί μεταξύ Μαυριτανίας και Σενεγάλης είχαν φτάσει μέχρι στο να πηγαίνουν οι μένα, τεινάζουν την απέναντι πλευρά, για το ποιος θα χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που ήθελε και το πλάνο που ήθελε για τα νερά του Σενεγάλη ποταμού. Ο Σενεγάλης ποταμός είναι ένα τεράστιο ποτάμι, δεν συγκρίνεται με τα ελληνικά ποτάμια. Παρ' όλα αυτά δεν επαρκούσε για δύο χώρες, οι οποίες ήταν σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης ή δυνατοτήτων των ανθρώπων, ας πούμε, ξέρω εγώ, υλικό δυνατοτήτων να μπορούν να ζήσουν εκεί έχοντας την απαραίτητη, έστω την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα νερού ή και το νερό που χρειαζόταν για την αγροτική τους παραγωγή, για την βιομηχανία τους. Και στην διεκδίκηση αυτή, γιατί το νερό το πιάνανε με ένα μεγάλο φράγμα σε μια άλλη χώρα στο Μαλί, αυτό γέννησε μεταξύ των τριών χωρών μια σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση. Αποτέλεσμα να σκοτώνονται άνθρωποι, να γίνονται ένα είδος τοπικού πολέμου. Αντίστοιχη κατάσταση έχουμε στη Μέση Ανατολή. Ξέρετε, ας πούμε, τα εψίπεδα του Γκολάν είναι στη Συρία, τα κατελήφθησαν από το Ισραήλ. Αυτά τα εψίπεδα εξακολουθούν να αποτελούν ένα μεγάλο αγκάθι στη Μέση Ανατολή. Λέγεται, δεν λέγεται, το ξέχασαν μερικοί, δεν το ξέχασαν. Κάποτε τα Γκολάν τα ακούγαμε πολύ στην τηλεόραση. Λέγανε όλοι τα Γκολάν, τα Γκολάν. Τώρα τι είναι τα Γκολάν, είναι μια τεράστια ποσότητα νερού. Εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία από αυτά, καθώς τα πήρε το Ισραήλ, τα χρησιμοποιεί. Η Συρία έχει πρόβλημα νερού, διότι τα φράγματα που έχει φτιάξει η Τουρκία σε κάποιους και στον Εφράτη, αυτά τα φράγματα κρατάνε το νερό εκεί και δεν έχει την ίδια δυνατότητα. Παράλληλα, πολλές φορές με αυτές τις εκτροπές που γίνονται σε ποτάμια, οι δυνατότητες κατήστησης σε κάποιες υπόγειες λεκάνες και η υπόγεια ροή του νερού επηρεάζεται. Καθώς επηρεάζεται, ξεμένουν από νερό. Αυτό δημιουργεί τριβές και γίνεται εργαλείο πολιτικής. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι όταν μεταξύ Συρίας, Τουρκίας η ένταση έφτασε κάπου και ο εκβιασμός έφτασε κάπου, εκεί παραδόθηκε και ο τσαλάν. Διότι κάνεις ή μας τον δίνεις ή εμείς θα κλείσουμε κι άλλο τις στρόφιγγες από πάνω. Η Ελλάδα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Εμείς 6 από τα 7 μεγάλα μας, ας τα πούμε, ποτάμια, ξεκινάμε από εκεί πάνω. Οι λεκάνες απορροής είναι εκεί πάνω. Εκεί μαζεύεται το νερό. Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ καλές συμφωνίες και να υπάρχει μια υπερκρατική διαχείριση στα Βαλκάνια. Κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι επαρκές αυτό που γίνεται. Και αν περάσουμε σε μια κατάσταση κρίσης, μπορεί και να πούμε το νερό νεράκι. Το ίδιο γίνεται με τον Νείλο. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος
η χώρα του Νείλου, όλα αυτά που ξέραμε για την Αίγυπτο, για το τόσο πολύ νερό, το πιο μακρύ ποτάμι του κόσμου, ένα από τα τεράστιες παροχές, η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή έχει σοβαρότατα προβλήματα νερού. Έχει δηλαδή περιόδους όπου έχει ψυδρία. Γιατί τα φράγματα τα οποία, αν πάρετε τους χάρτες να δείτε πόσα φράγματα χτίστηκαν πάνω στον Νείλο, στη διαδρομή του, μέσα στο Σουδάν και σε άλλες περιοχές, αυτά πλέον δεν τις επιτρέπουν να ρυθμίσει. Παρά το ότι έφτιαξε εκείνο το κολοσσίο φράγματος Αντελάλη και που το έφτιαξε, μπορεί να καλύπτει κάποιες ανάγκες της. Καθώς ήθελαν μάλιστα ορισμένες περιοχές μέσα στην έρημο να τις αρδεύσουν για να αυξήσουν την αγροτική παραγωγή, αυτό πλέον είναι όνειρο απατηλό. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Έχουμε συνεπώς ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία αγγίζουν σήμερα τη ζωή μας. Και βέβαια γι' αυτό. Θυμάμαι το Time, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, έλεγε ξεκινάνε οι πόλεμοι του νερού. Για την ώρα οι πόλεμοι του νερού γίνονται μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή υπάρχει μια διπλωματία σκληρή. Και γι' αυτό υπάρχει και ένας κλάδος σήμερα που λέμε υδροδιπλωματία. Αρχίζει πια ένας κόσμος σε πολλές περιοχές και συζητάει σε αυτή τη βάση. Υπάρχουν θέματα για τις τεχνικές, όπως σας είπα. Υπάρχουν δοξασίες παλιές, υπάρχουν τεχνικές που έρχονται από το παρελθόν, τα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα έργα ήταν κάτι το οποίο πολύ το ευχαριστιόντουσαν ιδίως οι πολιτικοί στις διάφορες χώρες και οι εταιρείες. Διότι άλλο είναι να έχει ένα μεγάλο έργο, να φτιάξει ένα φράγμα σαν τον Αρμαντά, το οποίο συζητιέται κάτω στην Ινδία. Εκεί μπορεί να δουλεύουν εταιρείες για κάνα δύο δεκαετίες, ας πούμε, να δουλέψουν. Και εκεί πέρα από τα εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους οπλισμένου σκυροδέματος και ό,τι άλλο και από τις αναχώματα και από όλα αυτά, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο. Από την άποψη την οικονομική, των οικονομικών αποτελεσμάτων. Αυτό όμως είναι ένα έργο καταστροφικό. Ακόμα και το Σαντελάλι επικρίθηκε σαν ένα έργο το οποίο άλλαξε όλη την ισορροπία του κόνου του Νείλου. Ο κόνος του Νείλου δεν είναι μόνο το δέλτα του Νείλου, είναι και εκεί που εκβάλλει το νερό του Νείλου. Είναι εκεί που βρήκαν τώρα τελευταία τα κάποια τους υδρογονάνθρακες. Και έχει μια σχέση βέβαια. Ότι όλες αυτές οι φερτές ύλες που φτάνανε τότε πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχαν φράγματα. Υπήρχαν μικρά που κάνανε οι αγρότες σε διάφορες περιοχές για να αποτίσουν φράγματα, είναι αν θέλετε και οι πεζούλες που έχουμε εμείς εδώ. Είναι φραγμοί και τα σκαλοπάτια αυτά καθυστερούν την απορροή του νερού, δεν τα αφήνουν να φύγει γρήγορα, το νερό προλαβαίνει να κατησδύσει μέσα στο έδαφος και εκείνο το κομμάτι εδάφους το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στη μια πεζούλα και στην άλλη, αυτό κρατάει μια υγρασία και επιτρέπει να καλλιεργήσει. Παράλληλα συγκρατεί την γη, δεν την αφήνει το έδαφος, το αφήνει να φύγει. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, διαπιστώθηκε από την Παγκόσμια Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων το 50% των φραγμάτων είναι λάθος. Διαπιστώσαμε δηλαδή σήμερα ότι τα μεγάλα φράγματα είναι λάθος. Βέβαια στα μεγάλα φράγματα βάζουν αυτοί τα πολύ μεγάλα φράγματα, όμως και τα μικρομεσαία φράγματα και αυτά είναι λάθος. Έχουμε περάσει πολύ γρήγορα σε άλλες θεωρίες, σε άλλες αξιολογήσεις. Σήμερα στη Γαλλία δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα φράγμα. Παίρνοντας την παροχή του έτσι όπως την έπαιρνε παλιά και έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί περισσότερες μελέτες εδώ στην Ελλάδα. Εμείς θα κάνουμε μια μελέτη εδώ πέρα στην Ελλάδα, λέμε αν την κάνουμε τώρα, ακόμα τώρα, αν την κάνουμε και πούμε θα πιάσουμε αυτό το ποτάμι να φτιάξουμε ένα φράγμα, πάρουμε το νερό, υπολογίζει αμέσως ο μηχανικός πόσο νερό πέφτει σε αυτή τη λεκάνη, θα το πάρω αυτό το νερό. Θα κάνει κάποιους υπολογισμούς, πώς διακυμαίνεται από χρονιά σε χρονιά, τέλος να κάνει μια εκτίμηση, θα πει η μέση παροχή, η μέση απορροή, εν πάση περιπτώσει είναι αυτή, αυτό το νερό θα. Είναι 100 εκατομμύρια κυβικά σε ένα χρόνο. Άμα φτιάξω ένα φράγμα 100 εκατομμύρια κυβικών χωρητικότητα, το κρατάω αυτό το νερό. Το παίρνω αυτό και μπορώ να αρδεύσω, μπορώ να κάνω. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται. Σήμερα επιβάλλεται να υπάρχει μια οικολογική παροχή. Μπορείς να πάρεις. Θα δώσεις εξετάσεις. Θα μελετηθεί το θέμα και θα σου πούνε πάρε το 15%. Πάρε το 20%, θα πάρεις περισσότερο. Γιατί θα καταστρέψεις τους βιοτόπους κατάντη, γιατί θα δημιουργήσεις μία σειρά από άλλα προβλήματα, θα αλλάξεις ισορροπίες που αυτό δεν μπορεί πια σήμερα να γίνει. Εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα εδώ. Ακόμα αυτό είναι σαν να λείπει στα κριτήρια. Δεν συζητιέται αυτό το θέμα. Και έτσι, στον τομέα αυτόν, στην τεχνολογία αυτή, έχουμε έναν μαξιμαλισμό, ο οποίος είναι επιβλαβής. Στα θέματα των γεωτρήσεων έχουμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Όποιος θέλει, ανοίγει μια τρύπα, κάνει κάτω, κατεβαίνει 100 μέτρα, 200 μέτρα, παίρνει νερό. Το τι σημαίνει αυτό για τους υπόγειους υδροφορείς, δεν απασχολεί κανέναν.
θεωρητικά μας απασχολεί, τα βιβλία τα γράφουν. Όλοι όσοι ασχολούνται με την υδρογεωλογία, με τα υδραυλικά έργα, τα έχουν μάθει στη σχολή τους, τα ξέρουν. Υπάρχει και θεσμικό πλαίσιο, αν θέλετε και ψάξετε από εδώ και από εκεί, θα πει πρέπει να πάρεις άδεια, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις και τίποτα από όλα αυτά, όμως δεν γίνεται όπως θα πρέπει. Γίνονται κάποια πράγματα, τα άλλα τα αφήνουμε στην τύχη τους. Συνεπώς, όλος αυτός ο σχεδιασμός αφορά την τεχνική διαχείριση και κατ' επέκταση την οικονομική διαχείριση, είναι ένας λάθος σχεδιασμός. Μέσα από αυτούς τους προβληματισμούς και ιδιαίτερα για μια χώρα η οποία είναι μικρή σαν τη δικιά μας, η οποία έχει ένα έντονο ανάγλυφο, η οποία έχει πολλές μικρές λεκάνες απορροής εδώ και εκεί, όπου έχει νησιά, όπου τα νησιά από μόνα τους είναι μια λεκάνη απορροής, ένας μικρός τόπος, ο οποίος υποδιαιρείται βέβαια, άλλος έχει 24 λεκάνες απορροής. Είναι μικρές, κάθε ρεματιά, κάθε ρέμα, εδώ δηλαδή το κόρθι σχηματίζει μια λεκάνη απορροής. Αν πάμε στα τριποτάματα, όπως λέμε, έχει άλλη λεκάνη. Οι αφρουσές είναι άλλη λεκάνη. Είναι πεπερασμένες λεκάνες. Όμως το νησί πες ότι το αντιλαμβανόμαστε ως μια ενότητα. Η λογική είναι ότι εμείς θα έπρεπε να πάμε με μικρά έργα σύλληψης, όπως και θα ήταν και η λογική αυτή η καλύτερη, αν βλέπαμε τη ζωή με ένα πρίσμα ότι κάπως έτσι όπως είναι. Ένα μέρος που λέγεται Άνδρος ή που λέγεται Κρήτη ή που λέγεται Πελοπόννησος. Καλά είναι, όπως το έκαναν και οι άνθρωποι πριν από πολλά χρόνια, πριν από 100-200 χρόνια, υπήρχαν ορεινά χωριά, στα χωριά αυτά υπήρχαν σχολιά, υπήρχε ζωή, υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα όλοι φεύγουν, τρέχουν στις παράκτιες περιοχές, συγκεντρώνονται σε κάποια αστικά κέντρα, έχει γίνει μια αστικοποίηση με ραγδαίους ρυθμούς. Εμείς καταρρύψαμε το ευρωπαϊκό ρεκόρ, δεν ξέρω αν είναι και το παγκόσμιο. Πλην κάποιων εξαιρέσεων που τώρα δεν πρέπει να μιλήσει για τη Σιγκαπούρη, δεν μιλάμε για το Χονγκ Κονγκ. Φέραμε το 50% του πληθυσμού, το φέραμε στην Αθήνα εκεί πέρα, στην Αθήνα και στον Πειραιά. Όλα αυτά οδηγήσανε σε μια τελείως στρεβλή, αν θέλετε, ανάπτυξη που αφορά πολλά θέματα της ζωής μας. Θα πρέπει λοιπόν με βάση αυτά τα στοιχεία να κάνουμε ένα επανασχεδιασμό. Και ας πάρουμε υπόψη μας και εμπειρία χωρών οι οποίες δεν φημίζονται για την καλοσύνη τους. Δεν φημίζονται, δεν σημαίνει ότι στη Γαλλία έχεις ή αξιότερους σχεδιαστές ή μηχανικούς ή ότι έχεις ηθικότερες εταιρείες κατασκευαστικές ή ηθικότερα τεχνικά γραφεία. Είναι μερικές φορές και το πώς συνειδητοποιείται σε κάθε χώρα κάτι. Δηλαδή, αν η κοινωνία συνειδητοποιεί ένα πρόβλημα και λειτουργεί με τη συνείδησή της, αν η συνείδηση των ανθρώπων επηρεάζει τις εξελίξεις σε μια χώρα στην οποία ζεις. Και δεν υπάρχει είτε αδιαφορία, είτε βόλεμα, είτε ένα έτσι χοντρό πούλημα ή και ένα μικρό πούλημα της συνείδησης. Δηλαδή μια ανοχή αυτού που σου συμβαίνει, αυτού που συμβαίνει γενικά, δηλαδή το πώς λειτουργεί το κράτος ή το ένα ή το άλλο, γιατί εσύ επέλεξες, σε πάση περιπτώσει, ας πούμε, μέσα σε αυτή την κοινωνία να δέχεσαι κάποια πράγματα, να ανέχεσαι κάποια άλλα πράγματα, να κρατάς κάποιες ισορροπίες και να κυλάει η ζωή σου κάπως έτσι. Γιατί έχεις ανάγκη, ας πούμε, το κράτος, έχεις ανάγκη την πολιτεία, έχεις ανάγκη τους πολιτικούς, έχεις ανάγκη, ας πούμε, ένα σύστημα. Γιατί τα συμφέροντα αλληλοσυγκρούονται, εσύ είσαι σε μια μεριά που, αν το τραβήξεις στο σκηνή, η άλλη πλευρά θα αντιδράσει, θα αντεπιτεθεί. Και λες λοιπόν, τέλος πάντων, ας το πάρει ο διάολος, να πούμε, δεν ακολουθώ αυτό που νιώθω, αυτό που πρέπει. Σε ορισμένες χώρες έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Λέω και πάλι, ακόμα. Προτιμώ και εγώ και τα παιδιά μου, ας πούμε, να μεγαλώσουμε σε αυτή τη χώρα, να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, εδώ θα τελειώσω και τη ζωή μου δηλαδή. Δεν μου λέει κάτι να σηκωθώ να φύγω να ζήσω στη Γαλλία. Δηλαδή, δεν θα έλεγα τι ωραία, εφόσον τα χειρίζονται καλύτερα τα ζητήματα, ή να πάω σε μια άλλη χώρα, δεν ξέρω ποια θα ήταν αυτή, η οποία θα ήταν παραδεισένια ή εν πάση περιπτώσει θα ήταν καλύτερη. Όμως είναι ορισμένα πράγματα που λες, ρε παιδί μου, αυτό έγινε εκεί, άρα είναι εφικτό, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει να το κάνει. Όπως αντίστοιχα έχουμε εμείς κάποια χαρίσματα εδώ και μπορούν αυτοί να τα δουν και να τα κάνουν. Σε αυτά τα θέματα θα έπρεπε να λειτουργήσουμε περισσότερο με τη συνείδησή μας. Συνείδηση προϋποθέτει και γνώση όμως. Θα πρέπει συνεχώς να γνωρίσουμε τα θέματα και να επιβάλλουμε λύσεις, όπως το λέω πολλές φορές, γιατί ας πούμε ένας νομός, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε έναν ελληνικό νομό σε μέγεθος, ως το 1 τρίτο, το 1 δεύτερο ενός γαλλικού νομού. Έχουν περισσότερους από εμάς. Αυτό που λένε τα departements. Σε κάθε τέτοιο, σε κάθε δυο ελληνικούς νομούς, μπορεί να δείτε να έχουν φτιάξει 300-400 μικρά φράγματα. Όταν πήγα να κάνω τις σπουδές μου στη Γαλλία, το πρώτο που μου είπαν είναι ότι η ιστορία των μεγάλων φραγμάτων έχει τελειώσει.
θα προδώσω την ηλικία μου, αλλά θα πω ότι αυτό ήταν αρχές της δεκαετίας του 70. Αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν τέλειος αυτή η υπόθεση. Αυτά πάει, αυτά είναι εξοφλημένα, αυτά είναι λάθος. Υπό κατά περίπτωση και κατά εξέταση και αυτά μπορούμε να πάμε σε κάποια μεγαλύτερα, σε κάποια αυτά. Γενικώς φτιάχνουμε μικρά, τα βάζουμε να λειτουργούν μεταξύ τους, να συνεργούν, να αυτό. Μια άλλη προσέγγιση τελείως διαφορετική. Αυτό έχει τις χάρες του, είναι ότι μπορείς και φτιάχνεις, δεν φτιάχνεις φράγματα μόνο χαμηλά, τα φτιάχνεις ψηλά, δημιουργείς μικρούς βιοτόπους, δημιουργείς μικροκλίματα, δημιουργείς τούτο, δημιουργείς τ' άλλο. Είναι δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση και βλέπεις ότι το συνολικό όφελος που θα δεις στο τέλος ότι είναι και οικονομικό και κοινωνικό και ό,τι διάλο θέλεις, είναι πολύ μεγαλύτερο να προσεγγίσεις έτσι αυτό το ζήτημα παρά, ας το πάμε στην ιατρική, καμιά φορά δεν είναι θέσφατο η εγχείρηση. Μπορείς να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις άλλο και να δημιουργήσεις, να φτιάξεις, να δώσεις τον εαυτό σου δυνατότητες για να έχεις μια καλύτερη υγεία. Δηλαδή κάπως έτσι, κάπως έτσι μου τα μάθανε, κάπως έτσι τα έζησα, κάπως έτσι τα είδα. Είδα ότι με πολύ λιγότερα μέσα αυτές οι χώρες που πήγαιναν ήταν φτωχές χώρες οι περισσότερες. Έπρεπε με λιγότερα μέσα να λύσουν τα προβλήματά τους, να επιλέξουν λύσεις μικρότερης κλίμακας. Δεν ήταν εκεί πέρα δυνατό, να σου πω, όταν πήγα να δω κάποια φράγματα στο Καμερούν, να σου πω, να πω, θα έρθουν τα μηχανήματα εδώ, θα έρθουν οι μπουλντόζες, θα έρθουν, ξέρω, οι τσάπες, θα έρθουν όλα αυτά εδώ πέρα και θα κάνω και θα δείξω. Δεν γινόταν. Εκεί με τον κασμά θα δουλεύανε. Συνεπώς εκεί αμέσως η σκέψη σου πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις ανάγκες. Και βέβαια δεν θα ήταν και καλό να φέρεις μηχανήματα από μακριά, γιατί αυτά θα βοηθούσαν μια εξωτερική εργολαβία. Αυτοί με τη δουλειά τους αμείβανε τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Η προστιθέμενη αξία σε έναν τόπο μικρό άφηνε το όποιο οικονομικό όφελος το άφηνε στο μικρό τον τόπο. Τα χωριά αυτά, τα καλυβοχώρια που ήταν εκεί, με το να δουλέψουν οι άνθρωποι εκεί με άλλους τρόπους και να φτιάξουν, να χρησιμοποιήσουν υλικά τοπικά, να χρησιμοποιήσουν την άργυλο, να χρησιμοποιήσουν την άργυλο μαζί με κάποια άλλα πράγματα, προσμίξεις που βάζανε, για να δημιουργήσουν στεγανοποίηση σε μια λεκάνη, σε ένα φράγμα, αντί να βάλουμε πλαστικά που βάζουμε εμείς εδώ πέρα, αντί να βάζουμε αυτές τις. Τα υφάσματα, που λένε γεωϊφάσματα, τις γεωμεμβράνες, όλα αυτά. Πάμε εμείς να κάνουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ πέρα και τις αλλάζουμε τα φώτα, ας πούμε, σε υλικά, τα οποία τα περισσότερα είναι όλα αυτά, τα οποία δημιουργούν μια άλλη θεώρηση. Και θα σας πω ότι εδώ αυτό το νησί είχε την τύχη, θα το δείξει βέβαια, ή την ατυχία, να πέσει στα χέρια με ένα πρόγραμμα, το οποίο ήταν αξιοποίηση των ρυθμιακών απορροών στην Ίσο Άνδρο για τη δημιουργία ορεινών ταμιευτήρων. Μέσα στο πνεύμα που σας είπα. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα, αλλά να, σας δίνω μια πρώτη εικόνα. Αυτή εδώ είναι η εικόνα που δημιουργεί μια μικρή λιμνοδεξαμενή. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό δεν ενοχλεί και πολύ, σου χαλάει το μάτι. Το είχα το πρόβλημα με την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία μου έλεγε, ας πούμε, ότι θα πας να ρίξεις μπετά, θα κάνεις αυτό, ας πούμε, και έχει ένα κλεισάκι δίπλα και αυτό. Είχε μια ευαισθησία η αρχαιολόγος εκεί, ήταν η κυρία Δελα Πόρτα, τέλος πάντων. Μου βγάζει το λάδι, ας πούμε, να προσπαθήσω να της εξηγώ, να της φέρω φωτογραφίες, να της πω πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Δεν θα σηκώσουμε μπετά, δεν έχει μπετά καθόλου. Θα χρησιμοποιηθούν τα τοπικά υλικά. Μπορεί να πασπαλίσεις με λίγο μπετονίτη, ας πούμε, για να το κάνεις κάτω, να το συμπιέσεις, να έχεις ένα εργαστηριάκι δίπλα, να το φτιάξεις. Αυτή θα είναι η εικόνα του πράγματος που θα φτιάξεις. Θα είναι μικρό. Σου λέγε πώς θα τα σηκώσω, σαν να δεν τα σηκώνω. 5 μέτρα θα βγει από την επιφάνεια, το άλλο θα είναι σκαυτό. Θα είναι σαν να έχεις μια λιμνούλα δίπλα σου. Και πώς θα είναι απαλό, θα είναι πλαγιά, θα πάει βλάστηση εκεί. Δεν θα το βλέπεις, δεν θα σε ενοχλεί στο μάτι. Αν είσαι μακριά, δεν ξέρεις ότι είναι. Συναντήσαμε ένα θέμα. Η φροντίδα της Ελλάδας για τα νερά της είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη σημασία της. Δηλαδή, σταθμιγράφους δεν θα βρεις, ας πούμε, στις Κυκλάδες. Τι είναι ο σταθμιγράφος? Αυτό που βάζει και σου λέει, παιδί μου, το νερό φτάνει σήμερα στα 40 εκατοστά. Πήγε στα 50, σε ένα ρέμα μέσα, κατέβηκε στα 10, δεν με είναι καθόλου, μηδενίστηκε. Για να μπορέσει να κάνει εκτίμηση, να μπορέσει να κάνει μια μελέτη πραγματική, και όχι να κάνει μελέτε με φαντασιακά στοιχεία, πόσο έβρεξε στην άξο, θα φτιάξω μια προσομοίωση, θα δω τι έγινε κάπου παραδίπλα, κάπου αλλού σε μια άλλη λεκάνη, θα βγάλω αριθμού και με αυτού του αριθμού, θα βγάλω τι συντελεστέ απορροή. Αυτά είναι δικά μα θέματα. Αλλά με τέτοιε προσεγγίσει θα προσπαθήσω στο τέλο να υπολογίσω ένα τεχνικό έργο. Έρσε και λε. Ότι όπως κάνουν σε πολλές χώρες, ακόμα στην Τινησία για παράδειγμα, όπου έχουν φτιάξει και πάνω από 5-6.000 τέτοια φράγματα, εμείς να φτιάξουμε 50, μπορείς με πολύ μικρά έξοδα να έχεις μια πολύ καλή διάγνωση, η οποία θα σου δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και θα σου χειροποιήσει και τα επιχειρήματα.
Θα μπορεί δηλαδή άλλος να έρχεται και να λέει αυτή η λεκάνη απορρόηση είναι έτσι. Εγώ υποθέτω ότι ο συντελεστής απορρόησης είναι 23%. Και γιατί 23%. Αν λίγο εγώ στοιχεία που έχουν βγει, α πούμε, το FAO, του UNESCO κτλ. Από μελέτες στη Μεσόγειο και βλέπω ότι σε αντίστοιχες λεκάνες, ας πούμε, ο μέσος όρος είναι 10%. Γιατί εσύ μην το κάνεις 23%, για να βγει μεγάλο το έργο και να πάρεις, ας πούμε, αμοιβή επί του προϋπολογισμού του έργου ως μελετητής και να βγει μεγάλο το έργο και να βγει μεγάλη εργολαβία. Αγαθοί δεν είμαστε, μικρά παιδιά δεν είμαστε. Ξέρουμε ότι, εντάξει, κάτι σκέφτεται ο καθένας κάθε φορά. Αποτέλεσμα, πολλές φορές αυτά μπλοκάρανε τις εξελίξεις. Διότι άμα βγάλεις, ας πούμε, όπως είχαν βγάλει το φράγμα του Ατενίου εδώ πέρα, είπαν 1.100.000 κυβικά. Τι θα κάνεις 1.100.000 κυβικά εκεί. Τι παρενέργειες θα έχει. Μετά το παίρνεις από εκεί το νερό και το τρέχεις, ας πούμε, το πας, ας πούμε, πάνω στο μακροτάνταλο, θα το κουβαλάς το νερό στο κόρθι, θα ξέρω θα το πας παρακάτω, θα βάλεις ο μίστρο. Γιατί το κάνεις. Φτιάξε μερικά μικρά σπάστα, φτιάξε εκεί ένα που να γύρω στα 100.000 κυβικά για την Κατάκυλο, για το Ατένι, για τούτο και τα άλλο. Πόσα θέλει ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε τι θέλει. Γιατί να μην έχω 10 τόπους, ας πούμε. Γιατί τα νερά τα έχω χαμηλά και μην τα έχω ψηλά. Είναι αξιώτες, πάνε και τα φτιάχνουν όλα χαμηλά. Και μετά βάζουν τις αδείες να δουλεύουν να το ανεβάσει 400 μέτρα. Το πάει πάνω για να ποτίσει. Μα 400 μέτρα και σε ενέργεια. Στην εποχή μας, ας πούμε, αν ανοίξει τη τηλεόραση, σου κάνουν μάθημα. Ότι πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας, ότι αυτό δεν είναι, ο πλανήτης θερμαίνεται, το Κιώτο, το ένα, το άλλο. Εντάξει, τα πάμε όλα αυτά που καταλήγουμε πρακτικά. Καταλήγουμε σε μια αλλαγή της τεχνολογίας. Πάμε να ζητήσουμε αυτό που είναι το πιο κοντά στον άνθρωπο. Δημιουργούμε μια άλλη παιδεία. Οι Γάλλοι φτιάξανε, τους αναφέρω περισσότερο, δεν σημαίνει ότι αλλού δεν έγινε. Μια ακαδημία υδάτων. Γίνονται μαθήματα στα σχολεία. Τα σχολεία κλείνουν για μια εβδομάδα την ύλη τους και την ανοίγουν μόνο σε αυτό που λένε κουλτούρα του νερού. Το μάθημα της κουλτούρας του νερού δεν το κάνει ένας σαν και εμένα. Θα ήταν τυραννία για τα παιδιά. Γιατί εσείς τώρα με ακούτε μια ώρα, ας πούμε, κοντεύω, ας πούμε, και σας έχω κουράσει. Φανταστείτε να με ακούγατε πολλές ώρες. Από μια εβδομάδα να βλέπατε την ίδια φάτσα να σας τα λέει. Έρχεται και ο πανεπιστημιακός. Έρχεται όμως και ένας γιατρός, ο οποίος μιλάει για θέματα υγιεινής. Έρχεται ο υδραυλικός της γειτονιάς. Έρχεται όλος αυτός ο κόσμος που έχει σχέση με όλα αυτά τα πράγματα και ο καθένας δίνει τη δική του οπτική, τη δική του προσέγγιση, τη δική του εμπειρία και συζητάει για ένα θέμα το οποίο είναι πρώτον να το σεβόμαστε το νερό, να μην το σπαταλούμε, να μην κάνουμε αυτό, να μην κάνουμε τ' άλλο. Τι είναι αυτό το αγαθό. Του μιλάνε για την ιστορία του νερού, του μιλάνε για τις κουλτούρες. Υπάρχουν θαυμάσια πράγματα, δηλαδή χρόνο να έχεις και να λες, να διηγείσαι ιστορίες. Εδώ τέλος πάντων καλά, αυτά είναι αυτά που σας είπα πριν. Είναι οι καμπύλες που δείχνουν το πόσο μεταβλητή είναι η βροχόπτωση στη χώρα μας, στα νησιά μας κυρίως. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίοι τις πήραμε υπόψη μας και σιγά σιγά φτιάξαμε ένα μοντέλο το οποίο έλεγε σε αυτές τις περιοχές μπορείς να πας να φτιάξεις ταμιευτήρες. Κάνεις δηλαδή μια πρώτη προσέγγιση. Αλλά αυτή η πρώτη προσέγγιση που βγαίνει από ένα εργαλείο, αυτά που ακούγεται γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τα σχετικά, αυτή η προσέγγιση. Ποτέ τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς που δουλέψαμε αυτό και οτιδήποτε σε άλλο δούλευα στη ζωή μου, δεν θα ήταν και η καταληπτική. Αυτά εδώ είναι για να σε προσανατολίζουν. Από εκεί και πέρα πρέπει να πας στο έδαφος. Εμείς εδώ το προσπαθήσαμε, μετρήσαμε. Δηλαδή περάσαμε πολύ καιρό να παίρνουμε τους μυλίσκους. Αυτά δεν γίνονται στα τεχνικά έργα αυτού του τύπου. Δηλαδή σε φράγματα αυτά δεν θα βλέπατε ανθρώπους να. Σε άλλα έργα. Δεν είναι ότι λέμε ότι εμείς κάναμε το καλό ή άλλοι δεν κάναμε το καλό. Είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η παρένεση. Δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο σαν προτροπή. Αυτό που το πολεμάμε πολλές φορές σε κάποια συνέδρια που βρεθούμε είναι να πούμε ότι πρέπει να αλλάξει η αντίληψη αυτή. Ας πούμε. Πρέπει δηλαδή να βρέξουμε και τα παπούτσια μας, να δούμε, να καταλάβουμε που είμαστε. Γιατί αλλιώς φτιάχνουμε φανταστικές μελέτες. Έχουν φτιαχτεί πολλά φράγματα στις Κυκλάδες. Πολλά, να μην πω τα μισά, τα οποία δεν γεμίζουν ποτέ. Τα οποία δεν αξιοποιούνται καθόλου. Έχουν πεταχθεί λεφτά, δεν έχουν τίποτα. Τα βλέπεις εκεί, ας πούμε, και πας από πάνω, ανεβαίνεις ψηλά εκεί, ας πούμε, στα 20 τόσα μέτρα από το χωτέ. Κοιτάς κάτω, ας πούμε, και βλέπεις κάτω, ας πούμε, μια πιτσίλα νερό, ας πούμε. Και λες, τι κάνανε, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Είχανε, λέει, η λεκάνη απορρίζει τόσα χιλιόμετρα, τόσο επί τόσο, τόσο, έβγαλε την αυτή, πάμε να κάνουμε αυτό. Πώς, τι πάει να κάνεις, ας πούμε. Πήγες να δεις. Έγινε μια προσπάθεια, πιθανό να τα καταφέρουμε, ας πούμε, να μπει κάπου σε μια έσπρα και θα πιθανό να το πείραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα, πιθανόν να συμπαρασύρει κι άλλους. Δεν θα δοξαστεί ο μιλητής, γιατί ο μιλητής, ας πούμε, δεν είναι στην αρχή της καριέρας του, ας πούμε, ούτε και έχει κάποιες ιδιαίτερες φιλοδοξίες από αυτά. Οι συνεργάτες του, βέβαια. Συνεργάτες, άνθρωποι, είμαστε καμιά δεκαριά άνθρωποι που δουλεύουμε. Εσείς εμένα βλέπετε σήμερα.
Και οι συνεργάτες οι οποίοι είναι και 30 και 40 και 50, αυτοί κάθε λόγο έχουν να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη, ούτως ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή. Εδώ πέρα δείτε την περιοχή των Αφρουσών. Πολλές προσεγγίσεις, πολλές μιλάτε. Δεν πάμε, δεν κάνουμε μία λύση. Ψάχνουμε 5 λύσεις, ξέρω εγώ, αν πια είναι καλύτερη, πια δεν είναι, από τη μια σκοπιά ή από την άλλη. Και στο τέλος καταλήξαμε σε κάποια πράγματα τα οποία τα φτάσαμε σε ένα σημείο έτσι ωριμότητας, όλα τα γεωλογικά, να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή την πλαστικούρα, όλα αυτά τα υλικά, ας πούμε, τα οποία και αυτά. Εάν πραγματικά ένας άνθρωπος κάθονταν και έλεγε, ας πούμε, μια άλλη λύση, πόση ενέργεια θα ξοδεύει, πόσο νερό θα ξοδεύει, θα φτιάξει αυτό το πλαστικό, ας πούμε. Αν δεις δηλαδή το τελικά, έχεις πας και κάνεις ένα έργο το οποίο σου έχει κοστίσει 10 φορές περισσότερο. Θα βγάλεις το 1/10 του ωφέλους στο τέλος. Και αυτό δεν υπάρχει στην κρίση. Αυτό πρέπει να το παλέψουμε σαν κοινωνία. Αν πεις τώρα να μην κάνουμε μια κουβέντα 30 άνθρωποι και τι έγινε. Εντάξει, ας γίνει και άλλη μια κουβέντα. Ας το μεταφέρετε εσείς, ας γίνουν και άλλες κουβέντες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πούμε. Δηλαδή πρέπει η επόμενη γενιά να μην είναι σαν τη δική μου τη γενιά. Να είναι καλύτερη. Τι να κάνουμε. Και εδώ, ας όντως δώσαμε και τα σχέδια, τέλος πάντων, τα έχουμε φτιάξει όλα. Με το καλό, ίσαλα με υγεία που λέμε, να μπορέσουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, να βρεθούν κάτω από μια πίεση της κοινωνίας. Να πω απλά ότι υπήρχε ένα σκεπτικό να προχωρήσουμε εδώ στην Άνδρο, γιατί υπήρξε μια ενθάρρυνση, και υπήρξε μια ενθάρρυνση συγκεκριμένα για το Γιάννη, ας πούμε, το Λινό, να μελετηθεί αυτό το θέμα και να δούμε αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Να σας πω βέβαια ότι αυτή την ενθάρρυνση δεν τη βρίσκεις παντού, γιατί και μέχρι τώρα, μέχρι που τελειώσαμε, συναντήσαμε πολλές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις έχουν σχέση με το ότι στα θέματα του νερού, ας πούμε, υπάρχει, για παράδειγμα, να το πούμε, ξέρω εγώ, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη λόμπι, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω, στο ζήτημα της αφαλάτωσης. Υπάρχει μία πίεση, έχεις πρόβλημα, σου έχω λύση. Η λύση λέγεται αφαλάτωση. Έχεις πρόβλημα, κάνε εκεί που γεωτρήσεις, ξέρω εγώ, λέω τώρα έτσι, παράδειγμα. Μα δεν, κάθε πιο βαθιά σου βρούμε, πάμε παραδίπλα, εδώ, εκεί, αυτή είναι η λύση. Κάθε πρόταση από αυτές, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και εσύ τι λες, έχεις πρόβλημα, φτιάξε μια λιμνοδεξαμενή. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον όταν εμείς τώρα σαν πανεπιστήμιο κάνουμε μια δουλειά, δεν είμαστε μια εταιρεία η οποία έχει ένα προϊόν έτοιμο, ας πουλήσει μια μονάδα φαλάτωσης για 500 κυβικά ή για 2.000 κυβικά, αλλά βάζεις κάτω, μελετάς τις διαφορές και λες αυτό εδώ φαίνεται έτσι. Και παρουσιάζεις τα πλεονεκτήματα που προσπάθησα να πω μερικά από αυτά. Οι άλλοι όμως αντιδρούν. Υπήρξαν δηλαδή στιγμές που παγώσαμε. Παγώσαμε για ένα διάστημα γιατί ερχόντουσαν, βγαίναν χαρτιά ότι αυτή η λύση είναι απαράδεκτη, δεν είναι καλή, δεν συμφέρει, δεν έτσι, δεν αλλιώς. Γράφεται το χαρτί. Κάποια στιγμή αντικρούεται με πολύ δυσκολία γιατί δεν υπάρχει τόπος αντίκρουσης. Δηλαδή δεν τον βρίσκεις, δηλαδή στέλνει το χαρτί, αλλά τώρα πώς θα κάνεις τώρα. Ζητάς εσύ να γίνει αντίκρουση, ζητάς να γίνει δημόσια συζήτηση, ζητάς να γίνει. Α βγούμε ρε παιδί μου, έλα, φέρ' το να δω, το έγραψε, το ξέρω, αφού, εδώ υπέρα, στο χαρτί εδώ. Να έρθει εδώ, να πάμε δημοσίως να το συζητήσουμε, δεν εμφανίζεται. Το έκανε. Περιμένει να δει πώς θα πλέξει το πράγμα στα γρανάζια. Έχει δηλαδή πολλές τέτοιου είδους δυσκολίες. Εμάς, σε περιπτώσει, εκεί που θα έπαιρνε 3 χρόνια αυτή η δουλειά, όταν ξεκινήσαμε, πήρε περισσότερα, όχι μόνο γιατί καθυστέρησε λίγο η αρχαιολογία, αλλά και γιατί είχαμε και αυτές τις τριβές. Υπήρχαν δυσαρέσκειες, υπήρχαν. Το πολύ απλό που είχαμε πει είναι ότι αν πάρει τη λεκάνη των Αφρουσών, η λεκάνη των Αφρουσών, ας πούμε, θα απορρέουν από τη λεκάνη των Αφρουσών 1 εκατομμύριο κυβικά. Φεύγουν 1 εκατομμύριο κυβικά. Αυτά το 1 εκατομμύριο κυβικά στο τέλος πάνε στη θάλασσα. Μέσα σε ένα χρόνο 1 εκατομμύριο κυβικά νερού πάνε στη θάλασσα. Και εσύ λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι θα κάνω γεωτρήσεις ή ότι θα βάλω μια αφαλάτωση. Λες καλά, αυτό το 1 εκατομμύριο κυβικά δεν μπορεί να πάρει κάτι λίγο από αυτό. Πάρα από αυτό κάτι λίγο. Δεν λες αυτό που έκανε μια μελέτη παλιότερα, να πάρει 700.000 κυβικά, διότι θα αναγκαζόσουν να φράξεις, να κόψεις, να κάνεις, να δείξεις και θα τα, όλα τα κατάντη που λέγαμε, αυτά ούτε παρόχθια βλάστηση θα άφηνε, ούτε τον ιδιότητα από κάτω θα τον άφηνε να επιβιώσει. Αλλά λέγες, άμα από εκεί πέρα πάρω 100-150.000 κυβικά
50.000 κυβικά. Και τα κρατήσω και ψηλά, τόσο ώστε να μην χρειάζομαι να φεύγει με βαρύτερα να κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτό δεν μου δίνει μια ρεζέρβα νερού. Απ' την άλλη μεριά λες, μα γιατί να πάρω από εκεί, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο κυβικά. Για να δούμε ποιες είναι οι περιοχές που εξυπηρετούν. Αυτές. Αυτές έχουν μια αιχμή η οποία κρατάει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί είναι δηλαδή που κόβεται ο άλλος. Ιούλιο-Αύγουστο, μάλιστα μια περίοδο εκεί. Εγώ κάνω την καμπύλη μου και κόβω με μια μαχαιριά εκείνη τη μητούλα που κάνουν οι καμπύλες αυτές που βλέπετε μέσα στην καμπύλη μου. Κόβησε εκείνη τη μητούλα. Λες αυτήν εδώ να πάρω. Αυτό πόσο θέλει. Αυτό θέλουν, ξέρω πάντα να του λείπουν εκεί 80.000 κυβικά. Αυτά να του. Τα έχω κάπου καβατζωμένα και αυτά να τα πάρει. Να μην αναστατώσω το σύστημα. Μην ρίξω πετά, μην κάνω τώρα, μην κάνω τα, μην φέρω πλαστικά, μην κάνω εισαγωγές. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει δραστηριοποιείται, δεν έχει δουλειά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το χειμώνα. Θα μπορούσε ένα τέτοιο έργο να το κάνει με απλές τεχνικές, με πολύ καλή επίβλεψη και με πολύ μαστόρια. Αλλά αυτό να το εξασφαλίσουμε, δεν είμαστε δάκαιοι. Αυτό το κάνει ο άλλος, ας πούμε, κάτω στις χώρες αυτές που σας είπα πριν, ας πούμε, σας περιέγραψα, όπου με μια καλή επίβλεψη, με μια καλή εκπαίδευση, ας πούμε, οι άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει. Το δίνω σε ένα εργολάβο, πάει και πάω κάθε τόσο και κάνω μια επίβλεψη. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Αυτό πρέπει να έχει σε πάνω το κεφάλι. Πρέπει να φτιάξει και μια άλλη σχέση εργασιακή στον χώρο εκείνο. Άλλου τύπου σχέση. Όλα αυτά μας παρακινήσανε να προχωρήσουμε. Επιλέξαμε, επέλεξα, βρήκαμε εκεί 7 σημεία στα οποία μπορούσαν να βγουν ωραίες μικρές τέτοιες λεκάνες. Λιμνούλες μικρές. Από αυτά τα 7 σημεία είπαμε να προχωρήσουμε, αφού τα εντοπίσαμε. Στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού που είχε βέβαια τις πεπερασμένες δυνατότητες που είχε, να μελετήσουμε τα τρία και να δώσουμε τελικά σχέδια. Μάλιστα, δώσαμε σχέδια πέρα από αυτά της αρμοδιότητάς μας και είπαμε: εμείς θα δώσουμε σχεδόν τελικά σχέδια. Δίνουμε. Κάνουμε και προϋπολογισμό, προμέτρηση, τα πάντα. Να μπορεί τώρα να δημοκρατηθεί και ας βρεθεί ένας τρόπος να νομιμοποιηθεί η δική μας παρέκβαση, γιατί. Θα βγει το τεχνικό επιμελητήριο και θα πει ότι δίνεται δουλειά, ξέρω εγώ, στα πανεπιστήμια, την οποία την αφαιρείται από εμάς. Βέβαια, σε μια μελετητική εταιρεία είναι άλλες οι αμοιβές, άλλα τα κόστη και βέβαια δεν θα βγαίνανε μικρές ποτέ. Δεν θα βγαίνουν οι μετάθεση. Εν πάση περιπτώσει. Με αυτόν τον τρόπο είπαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Το κάναμε, το παραδώσαμε. Τώρα περιμένουμε αυτό να εφαρμοστεί. Όπως στην Αφρική, πολλές φορές. Δια της εφαρμογής δημιουργείται μια μικροαναστάτωση. Θα το δουν κάποιοι οι οποίοι γκρίνιαξαν, οι οποίοι διαφώνησαν, οι οποίοι έτσι, οι οποίοι αλλιώς, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έδωσαν σημασία, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι περιμένουν, ή κάποιοι άλλοι λένε είναι κάτι μέσα σε όλα, αλλά εμένα με απασχολεί και κάτι άλλο. Έχω άλλα προβλήματα τώρα. Κάποιοι εδώ θέλουν. Αν αυτό το πράγμα περπατήσει, και εδώ θα εξασφαλίσει σε τρεις περιοχές. Μιλάμε για ποσά τα οποία είναι πολύ μικρά. Μπορεί το καλό παράδειγμα να παρακινήσει να πει γιατί δεν κάνουμε και την άλλη τη θέση στους θρουσαίους, ας πούμε, να βάλουμε και εκεί. Έχει ένα μέρος έτσι που είναι και ωραίο και όλο αυτό και πολύ εύκολο γιατί εκεί υπάρχει άργυλος, τίποτα, μικρή διαμόρφωση κάνεις και θα έρθει να κάτσεις στο νεράκι εκεί μια χαρά. Έχουμε και άλλες περιοχές, θέλουμε και οι Βουρκωτιανοί. Πάνω εκεί λοιπόν στα υψίπεδα εκεί θα έχουμε και εμείς μερικές λιμνούλες. Θα περάσει από το αεροπλάνο από πάνω και θα βλέπεις, ας πούμε, μικρές, πολύ μικρές λιμνούλες. Οι οποίες θα είναι αυτό το οποίο σου επιτρέπει να δώσεις μια ζωή, μια φρεσκάδα σε υψόμετρα που είναι από τα 400 μέτρα, 500 μέτρα και πάνω. Αυτό βασικά αποφασίσαμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι αν έχουν γίνει καμιά 50 λιμνοδεξαμενές. Ίσως και λίγο περισσότερες στις Κυκλάδες, δεν έγιναν με αυτά τα κριτήρια, έγιναν με άλλα κριτήρια τελείως διαφορετικά. Οι περισσότερες είναι αρκετά μεγαλύτερες από αυτές. Δηλαδή, αν έγιναν, ξέρω εγώ, 50-60, από αυτές που γίνανε, οι περισσότερες είναι. Από το 80%, το 90% είναι πολύ μεγαλύτερες. Και μερικές δεν είναι μικρές. Δηλαδή, έλεγε με το πρόγραμμα μικρές λιμνοδεξαμενές, αλλά ήταν απάτη. Δεν είναι μικρές, είναι μεσαίες καραμπινάτες, ας πούμε. Τώρα κάτι. Που είναι 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια κυβικά, δεν λέγονται μικρές αυτές, αυτές είναι μεγάλες δυνατότητες. Και φυσικά με μεγάλα κόστη. Τα οποία τις καθιστούσαν και απαγορευτικές. Δεν κάναμε κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Αυτές εδώ
τη συναντά ακόμα και στη λεκάνη του Αμαζονίου. Δόξα τω Θεώ, περνάει ο Αμαζόνιος από κάτω, α πούμε, κατεβάζει νερό. Αλλά πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψηλά και φτάνανε τι ακούντες. Έχουν φτιάξει εκεί πέρα στη λεκάνη του Αμαζονίου 200.000 ακούντες. Τι φτιάξαν οι άνθρωποι, α πούμε, στα χρόνια τα παλιά του, ήταν και μόνοι του μερικέ από αυτέ. 20.000 κυβικά, 15.000 κυβικά, 40.000 κυβικά. Τι φτιάχνανε. Τοπικοί πληθυσμοί, τοπικέ κοινωνίε. Είπαμε, οι Ιταλοί έχουν φτιάξει 17.000, οι άλλοι φτιάχνουν 2-3.000 σε κάθε πενταετές κάτω στην Τυνησία. Σε πολλές αφρικανικές χώρες, στη Συρία, αυτή είναι μια πολύ απλή ιστορία, η οποία εδώ δεν ευδοκίμησε γιατί, αν το πω, το σύστημα παραγωγής τεχνικών έργων εδώ στην Ελλάδα δεν συμβάδιζε, δεν του άρεσε αυτό το πράγμα, δεν το ξεβόλευε. Σου λέει κάπου, αν γίνουν αυτά, δεν θα γίνουν τα άλλα. Το βλέπει λίγο ανταγωνιστικά. Το είδαμε συναδέλφους. Πολύ καλά παιδιά, ας πούμε. Πολύ μηχανικοί συνάδελφοι. Ρε Βαγγέλη, ρε, μα τι έχεις ρε παιδί, κάτσε εδώ να το δούμε. Ναι, αλλά τον έβλεπε όμως ότι η δυσφορία του έβγαινε από το ότι σου λέει τα μικρά φράγματα είναι μια δουλειά η οποία, αν εγώ πάρω μια εργολαβία αύριο, ας πούμε, πάω να κάνω μια μελέτη ενός φράγματος και εγώ θα το κάνει τρεις τέσσερις φορές μεγαλύτερο. Αυτό θα βγάλει μια καλή αμοιβή, θα βγάλει κάποια πράγματα τα οποία. Σε αυτά τώρα και σε πολλά άλλα θα έλεγα, γιατί θα πω και στο άλλο το θέμα, είναι θέληση μια πολιτεία η οποία να αποφασίζει πάνω σε αυτό. Δηλαδή γιατί το έχει το κράτος, ας πούμε. Το κράτος δεν... Αν πιστεύουμε ότι έχει κάπου να παίξει ένα ρόλο, είναι όταν έρχεται, εφόσον αυτό αποφασίζει σε τελευταία ανάλυση, εάν πάρει από τις κοινωνίες από κάτω όλη την πληροφορία, δεχθεί όλη την πίεση, τη χωνέψει την πίεση αυτή, θα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Να δημιουργήσει πλαίσιο για σωστές λύσεις. Αυτή θεωρούμε ότι είναι μια από τις σωστές λύσεις. Πάμε τώρα στο άλλο το ζήτημα, με την εξοικονόμηση νερού. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπες πριν. Αλέξανδρε, το είπα κάποια στιγμή, είπα ότι το πάνω είναι εξοικονόμηση. Τώρα τι γίνεται με την εξοικονόμηση. Έχω δηλαδή, ίσως προχώρησα πολύ γρήγορα σε αυτό που με απασχολεί όταν συζητάω με τον εαυτό μου ή με κάποιο κόσμο το θέμα αυτό της εξοικονόμησης. Το οποίο το συζητάμε και τίποτα δεν γίνεται. Και λες, θα καταλήξω σε άλλη μια ευχή και θα πω εξοικονόμηση και στο διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να προτείνουμε κάποια πράγματα τόσο ώστε να έχω και απόλυτη εξοικονόμηση και σχετική εξοικονόμηση. Όταν λέω απόλυτη εξοικονόμηση, είναι ότι θα πρέπει να μπει μια νόρμα και να πει ότι stop, υπάρχει πλαφόν. Εφόσον υπάρχει αυτό, δεν πας παραπάνω. Και να δημιουργήσεις... συγγνώμη για το κουράσαμε. Και να βάλεις ένα πλαφόν, να δημιουργήσεις ισχυρά αντικίνητρα για να σταματάς δράσεις οι οποίες είναι επιβλαβείς. Παράλληλα θέλεις πολύ παιδεία. Πρέπει να δημιουργήσεις, δηλαδή πρέπει να μιλήσεις πολύ με τον κόσμο. Και πρέπει να βρεις και τρόπους να μιλήσεις με τον κόσμο. Να καταλάβει και ο κόσμος, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, γιατί στο ζόρι του άλλος, που έχει μια μικρή ξενοδοχεία και μονάδα ή δεν ξέρω κάτι άλλο, σου λέει, εγώ τώρα τι μου λες όλα αυτά, τώρα εδώ, εγώ τι θα κάνω το καλοκαίρι, θα έχω νερό ή δεν θα έχω νερό. Και σε αυτά τα διλήμματα πάνω, πρέπει να βρεις πώς θα μπορέσεις με κάποιες παρεμβάσεις να κάνεις και αυτή τη σχετική εξοικονόμηση. Όπου να πεις ότι κόβω από εκεί και βάζω εκεί. Αυτό που σας λέω είναι στις πολιτικές διαχείρισης υδατικών πόρων όπου εφαρμόζονται σωστά. Δηλαδή δεν είναι ότι λέει θα πληρώσω να φτιάξω μια αφαλάτωση γιατί αυτή είναι η σωστή λύση εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέει, θα φτιάξω μια αφαλάτωση, αλλά θα σταματήσω μερικές γεωτρήσεις, οι οποίες τις συνεχίζω και δημιουργώ προβλήματα εφαρμόσεως. Δηλαδή, δημιουργώ μια σειρά από προβλήματα. Γιατί το στάνταρ σας είναι αυτό. Φτάσατε στο πλαφόν σας, χρησιμοποιείτε τόσα που αν τα δουλέψετε σωστά, τα κατανείμετε σωστά, σας φτάνουν αυτά, αλλά θα αρχίσω να κάνω αλλαγές. Θα πηγαίνω δηλαδή, θα καταργώ αυτό, θα δημιουργώ το άλλο. Σε αυτά είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Το πρόβλημα είναι πώς αυτά διαμεσολαβούνται σε μια πολιτεία η οποία μπορεί να βομβαρδίζεται, να της έρχονται προγράμματα, να έρχονται κείμενα, να έρχονται οδηγίες, να έρχονται... να μιλάνε ορισμένοι άνθρωποι, να γίνονται καλή ώρα, όπως είπαμε όλοι πριν, ας πούμε, σε ορισμένα
θέματα ή παραδοσιακή κοινότητα ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ας πούμε ότι είναι πιο ανιδιοτελείς, χωρίς να μιλήσω για απόλυτα ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει πουθενά και μπορεί να υπάρχουν και κρυφές ιδιοτελείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί μου πιστεύεις ότι είναι λίγο πιο καθαρή η πρόταση, εκεί θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, αυτή να επιβάλλεται στην κοινωνία. Μια δυσκολία πάλι που υπάρχει εδώ είναι όλο το σύστημα δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε τώρα, θα ήθελε ίσως από μόνο του να δεις, ας πούμε, πώς ορισμένες χώρες, ποιο είναι το σύστημα λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το θέμα του νερού, θα αναφερθώ τώρα σε ορισμένες χώρες, και δεν είναι μόνο η Γαλλία, σε πολλές χώρες, είναι στην ουσία κάτι το οποίο αποτελεί από μόνο του μια πολιτική διαδικασία. Δηλαδή, πώς η τοπική κοινωνία συζητάει, προτείνει, πάει προς τα πάνω, πάει σε περιφερειακό επίπεδο, πας παραπάνω. Παρεμβαίνουν εκεί πέρα αυτοί που θα έλεγες διάφοροι φορείς, οι οποίοι έχουν γνώση, οι οποίοι μπαίνουν και αυτοί μέσα στο σχέδιο. Μπαίνουν πρωτοβουλίες, μπαίνουν σύλλογοι, μπαίνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και αυτό πάει προς τα πάνω. Και όσο πηγαίνει προς τα πάνω, τόσο και πιο πολύ σφίγγει τα περιθώρια στην πολιτική ηγεσία στο τι απόφαση θα πάρει. Φυσικά, η πολιτική ηγεσία, όταν της έρχεται κάτι το οποίο είναι στραβό, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει τα τοπικά συμφέροντα ή οτιδήποτε, θα πρέπει να έχει και αυτή τα εργαλεία της, να τα έχει δουλέψει και να μπορέσει να πει το κόβω μαχαίρι αυτό. Μου ήρθε εμένα να το κάνω. Εκεί υπάρχει μια εμπειρία για το πώς φτιάχτηκαν αυτά τα σχέδια διαχείρισης, ούτως ώστε να εξυπηρετούν και τη μία σκοπιμότητα, δηλαδή να έρχεται το καλό από τα κάτω, αλλά όταν από τα κάτω δεν έρχεται καλό, να υπάρχει και κάτι. Γιατί δεν είναι πάντοτε η κοινωνία σου ζητάει, γιατί η κοινωνία πολλές φορές αντιδρά για έναν τρόπο ο οποίος είναι του βραχυπρόθεσμου επίσης. Ας πούμε. Δώσ' μου μια βραχυπρόθεσμη λύση και σε πηγαίνει αλλού. Είναι συνεπώς ένα θέμα ακόμα το οποίο το πώς το σκεφτόμαστε είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και το έχουμε και από την αρχαία Ελλάδα, η ολιστική προσέγγιση, να το βλέπεις ως όλο το πρόβλημα, θα βάλεις όλα κάτω και αφέστας. Για κάθε τι που κάνεις πρέπει να κοιτάς και τις παρενέργειές του, τα ωφέλη και τις βλάβες. Και το άλλο είναι ότι είναι ένα σύστημα, ξέρω, χρησιμοποιούμε πολλές φορές τη λέξη δημοκρατία, δημοκρατικός τρόπος, συμμετοχικός τρόπος, λήψη αποφάσεων. Πάνω σε αυτό, ας πούμε, χρειάζεται πάρα πολλά να γίνουν και να πάψουμε να πιστεύουμε, θα πω αυτό μόνο, να πάψουμε να πιστεύουμε ότι επειδή εκλέγουμε κάποιους μια φορά τον χρόνο, εδώ στην Ελλάδα μια φορά τον χρόνο περίπου, ή ξέρω εγώ μια φορά στην τετραετία, όπως είναι σε άλλες χώρες, λοιπόν, ότι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ξεφορτωθήκαμε το πρόβλημα και κάπως θα λυθεί και το πολύ πολύ, αν δεν μας αρέσει, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουμε διαφορετικά. Αυτό όμως πόρο απέχει από το να διαμορφώνεις τις συνθήκες της ζωής σου, ας πούμε, και να επηρεάζεις το μέλλον σου. Κάτι άλλο πρέπει να αναζητηθεί, να ξεκολλήσει αυτός ο τόπος και να παράξει, αν όχι πολύ περισσότερα πράγματα, ποιοτικά καλύτερα πράγματα, ποιοτικά τόσο όσον αφορά αυτό που φτιάχνεις, όσο και αυτό που απολαμβάνεις κατά τη διαδικασία που το φτιάχνεις και αυτό που τελικά σου δίνει σαν απόλαυση, ας πούμε, να ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποιες ποιότητες, κάποιες αξίες, κάποιες ομορφιές που αλλιώς τις έχασες. Μακάρι να γίνει μια κουβέντα για αυτά, ας πούμε, και να πάει και η άνδρος όπου πάει με τους εκπροσώπους της και να τα πει και να παλέψει κάποια πράγματα και αν μπορεί δηλαδή να σηκώσει και τη δική της σημαία. Είναι και αυτό ένα θέμα. Σηκώνεις το δικό σου μπαϊράκι και λες εγώ τα κάνω έτσι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.